Ατομιακή οργάνωση Κοζάνης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στα πλαίσια της πολιτικής παρέμβασης με σύνθημα «Μένουμε δυνατοί για να μην πληρώσουμε την κρίση τους», διοργανώνει μια σειρά πολιτικών δραστηριοτήτων. Χθες στην Κοζάνη βρέθηκε ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής. Στις 7.30 το απόγευμα μίλησε σε πολιτική συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία Κοζάνης. Και με τη σημερινή συγκέντρωση του ΚΚΕ στην Κοζάνη στέλνουμε ένα μήνυμα ελπίδας και αγώνα στο λαό. Στο λαό που ετοιμάζεται και ήδη έχει ξεκινήσει και τούτη η κυβέρνηση να φορτώνει τα σπασμένα της νέας κρίσης, την οποία επιτάχυνε βέβαια η πανδημία του κορονοϊού. Στέλνουμε μήνυμα, όπως είπαμε, οργάνωσης, μήνυμα διεκδίκησης, αγώνα απέναντι σε μια πολιτική η οποία ετοιμάζεται να του αφαιρέσει όλα όσα του απέμειναν από τα προηγούμενα αντιλαϊκά μέτρα των προηγούμενων χρόνων. Με αυτήν την έννοια εντάσσεται σε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα του ΚΚΕ ανοίγματος σε όλη την κοινωνία. Όλες αυτές τις μέρες γίνονται πάρα πολλές συγκεντρώσεις, ανοιχτές συγκεντρώσεις του κόμματος σε όλη την Ελλάδα και με τον Γενικό Γραμματέα φυσικά, έτσι ώστε να εξηγήσουμε στον κόσμο όλα όσα εξηφαίνουν σε βάρος του, να παρουσιάσουμε την πρόταση του κόμματος και βεβαίως να δώσουμε κουράγιο και ελπίδα στον κόσμο. Ο κύριος Δελής δεν θα μπορούσε από την Κοζάνη να μην σχολιάσει και την επερχόμενη απολιγνητοποίηση. Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα στη χώρα μας που στέκεται με αποφασιστικότητα και με στρατηγικό σχέδιο απέναντι σε αυτό το αντιλαϊκό σχέδιο της απολιγνητοποίησης, το οποίο εμφανίζεται με μια φιλοπεριβαλλοντική πράσινη προβιά, αλλά στην πραγματικότητα είναι και αυτό ένα σχέδιο που εξυπηρετεί τα σχέδια των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της ενέργειας. Με αυτήν την έννοια λοιπόν εδώ θα εξηγήσουμε, θα αναφερθούμε και σήμερα στην ομιλία μας, ότι δεν θα πρέπει να ξεγελαστεί ο λαός, να είναι υποψιασμένος, να κρατάει μικρό καλάθι, γιατί και αυτή η περιβόητη απολιγνητοποίηση θα συνεχίσει και θα κατεδαφίσει σε ό,τι άφησε όρθιο η λεγόμενη απελευθέρωση της ενέργειας, την οποία έζησαν και οι καταναλωτές αλλά και οι εργαζόμενοι εδώ της ΔΕΗ στην περιοχή.